Είναι αυτές οι δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, η 190 και 191 του 2002, τώρα, που ορίζουν με μείζωνα σύνθεση, λέει, στην Ολομέλεια, ακύρωσαν τη μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών ΕΙΔΑΠ ΕΙΑΘ, ιδιοκτησίας ελληνικού δημοσίου, στην ΕΣΥΠ, που κοινώς τη λέμε υπερταμείο. Ψήφισαν 25 στα 27 μέλη του Συμβουλίου Επικρατείας, σχεδόν ομόφωνα. Και δεν έγινε για τυπικούς λόγους. Είναι ακύρωση ουσιαστική, ριζική και ανεπίδεκτη θεραπείας. Έκρινε ότι εν ώψη του χαρακτήρα του νερού ως κοινωνικού αγαθού ύψης της ζωτικής σημασίας, η υδροδότηση της πρωτεύουσας και της συμπρωτεύουσας από την ΕΙΔΑΠ ΕΙΑΘ πρέπει να παρέχεται υπό όρους πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας από την άποψη της ποιότητας, επάρκειας, ασφάλειας, συνέχειας, καθολικότητας και προσιτής τιμής. Θυμηθείτε το, γιατί θα δείτε τους λογαριασμούς, τι θα γίνει με τους λογαριασμούς μεθαύριο, που θα γίνουν ό,τι συμβαίνει τώρα με τους λογαριασμούς του ρεύματος. Για να διασφαλιστεί αυτό το Σύνταγμα απαιτεί η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ να τελούν όχι υπό την εποπτεία, αλλά τον ουσιαστικό έλεγχο του ελληνικού δημοσίου, που προϋποθέτει τη κατοχή από το δημόσιο της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου και των δύο εταιριών. Συνιστά κατά συνέπεια παράβαση του Συντάγματος η μεταβίβαση του μεταφυγικού κεφαλαίου στο υπερταμείο των δύο εταιριών. Γιατί, ακούστε, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το υπερταμείο με βάση το ιδρυτικό του νόμο αποτελεί αμιγώς κερδοσκοπικό ιδιωτικό φορέα επιφορτισμένο με την οικονομική εκμετάλλευση της περιουσίας του δημοσίου. Η σκοπή του υπερταμείου είναι η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να αποφέρουν κέρδη. Κέρδη, όχι δημόσια αγαθά, κέρδη. Προορισμένα για την απομείωση των διανοιακών υποχρέωσεων της χώρας και για επενδύσεις. Σκοπή που σύμφωνα με το Συμβούλιο Επικρατείας είναι ασύμβατη προς το κοινοφελή προορισμό της ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Αυτές οι δύο βαρισίματες αποφάσεις Ολομέλειας, μετά από αυτές, ο μόνος δρόμος για την κυβέρνηση ήταν να συμμορφωθεί. Δεν δίνει άλλο περιθώριο το Σύνταγμα στο άρθρο 95, παράγραφος 5 του Συντάγματος. Η κυβέρνηση όφιλε ήδη την επομένη της δημοσίευσης απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας, που ήταν 4 Φεβρουαρίου του 2022, να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση Μετόχων προκειμένου να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από 2 εκπροσώπους από τους εργαζόμενους, 2 εκπροσώπους της μειοψηφίας και τον οριζόμενο από την πλειοψηφία, δηλαδή το ελληνικό δημοσίο μελών αυτού. Μετά από αδράνεια 7 μηνών, η κυβέρνηση φέρνει τα άρθρα 119 και 120, που πάσχουν από διπλή αντισυνταγματικότητα. Πρώτον, ξαναδίνει τις μετοχές ΕΙΔΑΠ ΕΙΑΘ, ιδιοκτησίας ελληνικού δημοσίου, στο υπερταμείο, μολονότι αυτό αποκλείστηκε από τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, για λόγους που ανάγονται στη φύση του νερού ως κοινωνικού αγαθού και για λόγους ότι ο χαρακτήρας του υπερταμείου είναι κερδοσκοπικής και κατάλληλης φύσης για να παρέχει την υδροδότηση ως αμιγώς δημόσια υπηρεσία. Και είναι χαρακτηριστικό πως το νομοσχέδιο λαμβάνει πρόνοια για να αποκλείσει κάθε δεχόμενο αμφισβήτηση του κύρου στον οποίο το στέλνει. Δηλαδή, τι κάνει? Αποκλείει κάθε απόφαση της διοίκησης, προκειμένου να μην υπάρχει κανένα πλαίσιο προσφυγής. Διπλά εγκληματικό. Με τον τρόπο αυτό παρακάμπτεται η έκδοση διοικητικών πράξεων που θα μπορούσαν να προσληθούν ενώπιον του ΣΤΕ, το οποίο άλλωστε έχει ήδη πράξει το καθήκον του. Γιατί έχει αποφανθεί για την υπέρ της αντισυνταγματικότητας της επίμαχης μεταβίβασης ήδη. Δηλαδή δεν έχει νόημα έτσι και για να το ξανακρίνει το ΣΤΕ. Αυτό που κάνετε τώρα έχει κριθεί στο ΣΤΕ. Δεν κάνετε κάτι διαφορετικό. Χρησιμοποιείτε κάποιες αόριστες και αντιφατικές ρυθμίσεις, επιχειρώντας το άρθρο 119 να καθησυχάσετε τη Βουλή, γιατί οι δικαστές δεν ξεγελούνται από αυτά, ότι κάποιο βαθμό ελέγχου της ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ υπάρχει από το δημόσιο. Οι ρυθμίσεις αυτές δεν παραπλανούν κανέναν.
Το διοικητικό δίκαιο γνωρίζει νόμους, διοικητικές πράξεις και όργανα με συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Οι δεσμευτικές έγγραφες οδηγίες και συστάσεις που λέτε στο νόμο σας προδήλωσαν να παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα. Δεν αλλάζουν το σκοπό και προορισμό του υπερταμείου. Πείτε μας πώς το αλλάζουν. Το οποίο μάλιστα επαναλαμβάνεται ρητά με αναφορά στο άρθρο 197 της παραγράφου 4 του νόμου 4389 του 2016. Με τις προτινόμενες ρυθμίσεις δεν διακυβεύεται μόνο η υδροδότηση Αθήνας Θεσσαλονίκης. Διακυβεύεται κάτι πολύ σημαντικότερο. Δεν είναι δυστυχώς η πρώτη φορά που η κυβέρνηση ή μια κυβέρνηση επιχειρεί να καταστρατηγήσει και να παρακάμψει αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Είναι όμως η πρώτη φορά που κηρύσσει έμπρακτα και περίφραστα ότι την περιφρονεί την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και τη θεωρεί μηδέποτε εκδοθήσα. Αυτό συνιστά όχι απλώς κίνδυνο για το δίκαιο του κράτους, τη διάκριση εξουσιών, αλλά για το ίδιο το πολίτευμα. Συνιστά κατάφορη και δεδηλωμένη παραβίασή τους. Η Βουλή δεν μπορεί ούτε να ευλογήσει ούτε να ανεχτεί αυτή την εκτροπή. Το ρήγμα στη συνταγματική τάξη, αν το επιτρέψετε με την ψήφο σας να επέλθει, θα είναι αναπανόρθωτο. Για το λόγο αυτό καλούμε όλους τους βουλευτές. Ελάτε, κύριε Αρσένη, και ολοκληρώνω, ελάτε. Κύριε Πρόεδρε. Ναι, τελειώστε. Σας καλούμε όλους να έρθετε στο ύψος των ευθυνών σας και να ψηφίστε υπέρ της αντισυνταγματικότητας και κατά αυτού του άρθρου. Και καλούμε τα κόμματα που δίνει ο κανονισμός της Βουλής το δικαίωμα να κάνουν και ονομαστική ψηφοφορία να ζητήσουν για αυτό το άρθρο. Γιατί δυστυχώς εμάς δεν μας το δίνει το δικαίωμα αυτό ο κανονισμός της Βουλής. Ωραία. Ο οποίος δεν τηρείται πουθενά, αλλά σε αυτό το τηρείται. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία.